τελευταία start. Εδώ που είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα, τα βουνά εναντίον Tech Buddy. Στην τζάμπολ Λαχοπάτης με Βαφιάδης. Κερδισμένο για τα βουνά. Έχει γίνει το παιχνίδι με το Μαντά να κατεβάζει την μπάλα. Λόλιος. Φτάρι το Λαγοπάτι, πολύ ωραία πάσα Μαντάς. Δύσκολη προσπάθεια, Λίκα μάζει στο rebound. Και πρώτη κατευθύνση για το Step Party με τον Κώστα Παύλο. Γεράνιος είναι στην κορυφή. Έκανε με το χρόνο άλλο, σωστά. Λάθος είναι για το Step Party. Παπα-Νικολάου είναι αρκετά επικίνδυνος, θα το επιχειρήσει άσχετο τριμπάουν του Λίκη Πέτρου απόψε. Ο Λίκης όπου πριν τρεις μέρες ήταν ασταμάτητο. Κόντρα στους μαέστρους, πέτυχε 6 ή 7 τρίποντα με τεράστια εξαιρεσία, άνω του 60%. Θα πάρει τώρα ένα θα αστοχίσει, θα το λέγαμε. Μπάντα με τυχό. Λιόλιος. Ποστάρει ξανά στο Λαγοπάτι. Είναι ένα ωραίο μασάρισμα. Δύο δυνατά παιδιά. Πολύ ωραία πάσα από τον Παπα-Νικολάου. Πρώτο καλά στο μάτς. Με τον Γιώργο Παπα-Νικολάου. Από αρχής του Παναγιώτη Λιόλιος. Πάμε. Θα περάσει μέχρι μέσα. Καλά και φάουλ. 2-2 και μια πολύ. Άσε την συμπληρωματική βολή. Θα πάρει και θα μας δει θα στείλει την μπάλα στον Παύλο. Γεράνιος. Σωτηρόπουλο στο τελείο και μαρκάρισε τα 45. Δύο πέντε. Ο Σωτηρόπουλος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορούσε καμία περίπτωση να του δίνουν τέτοιες προσπάθειες. Ήταν ο MVP του Super Cup. Φαντάζει να σου μέσα από τα ακόμη ένα rebound για τον Λίτη. Το Γεράνιος τώρα θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Όλο το διάδρομο 2-7. Με ένα 7-0 σερί πολύ γρήγορα από τους Tech Buddy. Τέλειος. Καλή άμυνα του Λαγοπάτη. Ο Τριάδης για τρεις. Σε μαρκάριστος. Είναι άτυχος. Λίτης σε ένα ακόμη rebound. Γεράνι με το Βαφιάδη να μην τον αφήνει. Παύλο στο χέρι. Νομίζω έπρεπε να το πάρει. Καθώς ήταν ελεύθερο. Πολύ καλύτερο σε παράβαση βημάτων. Και ο Παπα-Νικολάου για τα βουνά. Πάρα λίγο να κάνει το λάθος και αυτό. Τελικά πάσαρε στο Λιόλιο. Βαφιάδη με τον Γεράνιο. Πάει η πάσα έξω από τον Κουρμανιώτη λάθος. Δεν βλέπω καν τέλος να τα σκέψεις, έλειξε και το χρονόμετρο. Και δεν ήρθε κάτι καλύτερα δυνά. Λίπης. Δεν έχω σημείο γεράνι και παίρνει. Λαγοπάτη στη γωνία, πατώντας τη γραμμή. Αυτό εκεί ριμπάνω μετά. Ωραία, πάει στον Κουμανιά και νομίζω υπάρχει φάουλ. Και δεν υπάρχει και εδώ κάτω.
νέα κίνηση μέχρι το λιγάπα στο σύο. Μαντιάδης έχει επιλογές τώρα. Θα δώσει τον αμαρκάρι στο Μαντά, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. 5-7. Ωραίο παιχνίδι στο ξεκίνημα. Εκείνος θα παίρνει καταπληκτική άμυνα και πλέον. Φανταστικός εδώ. Παπα-Νικολάου. Λιόλιος. Τάι φάουλ, νομίζω έχει δίκιο. Τελικά η μπάλα παραμένει για τα βουνά. Παπα-Νικολάου σε ένα σουτ από τα 7 περίπου μέτρα. Και στον Τυρόπουλο στην άλλη πλευρά θα κοπεί από τον Παπα-Νικολάου. Και οι δύο ομάδες να απουσίες σήμερα. Θα έχει πάρει το κλείσμα με τον Λιούρδη, είναι και τον Κίκα, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Από τα βουνά λείπει ο Βενδύς. Ο Μανιώτης κάτω από καλαθεστοχή, Μαντά τρέχει. Δεν μπορεί να κερδίσει την κατοχή. Κάνει και 11. Ακόμα 5-7 το σκορ. Μίσης κάτω από καλάθι, Αντεμπή. Λαγοπάκης όμως είναι εκεί. 5-9. Από την ασφυκτική πίεση του Γεράνιου. Λιόλιον γυρνάει, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Rebound αμυντικό και πάλι έχουν διάθεση να τρέξουν τον Πάντη. Σωτηρόπουλος σταματάει στον εμβλιασμό και ξελεί. Άσοχο. Αμυντικό το rebound. Παπα-Νικολάου μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, καθώς ο Λίγκης έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Ας το έχει ο Γιώργος Παπα-Νικολάου. Γεράνης μέχρι μέσα, δεν έχει αδίκιο. 5-11 και time out. Του καλούν τα βουνά, επιστρέφουν σε λίγο για συνέχεια. Λιόλιος, Μαθιάδης, Μαθάς,
στα 3 δευτερόλεπτα, το παίρνει για 3, δεν είναι καλό το σούτ. Το Τυρόπουλος. Ωραία πάσα στην εγωνία. Σούτ εύστοχο από τον Παπαδημητρόπουλο. Κάτι 13, πατώντα στην γραμμή. Πολύ καλό ξεκίνημα για το Σεκβάντη. Ματάς, Βαφριάδης. Και πάλι Λιόλιος, θα εκτελέσει κάτω εσού. Είναι άστοχος. Rebound, την τέλεια από το Γεράνιο. Σωτηρόπουλος. Τετάρια 2, 5-15. Τρομερή στοχή για το Σεκβάντη. Κάνουν ακριβώς αυτό που έκαναν και στο παιχνίδι με τους μαέστρους. Εντάξει, δεν θα αμφιβάλλω αν θα είναι τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά έχουν ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησαν. Βαφιάδης τώρα στη νύχτη, το 15, ανάσα για τα βουνά. Πάντα αφού θα τελειώσει τη φάση, φανταστική η επίθεση για το Σεκβάντη με τον μαέστρο Γεράνιο να δούμε ακόμη μια ασίστ. Αγγιούς τώρα στο μάτσο. Μαντάς για δύο. Δεν είναι καλή εκτέλεση, Γεράνιος θέλει να τρέξει. Παπαδημητρόπουλος στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν θα τελειώσει. Φαινόταν εύκολο, τελικά δεν ήταν τόσο. Καλό το καλά, θα τελειώσει, πάση κατώτερη. Δεν το σκέφτεται καθόλου και εκτελεί άτυχο. Αμυντικό rebound και transition τώρα με τον Σκάλτσα να φεύγει στην άλλη πλευρά και να μην τελειώνει καλά με το αριστερό του χέρι. Πνευματικός για αυτό. Περνάει στο μάτ και κατευθείαν δηλώνει παρόν. 11-17. Γεράνιος θέλει να απαντήσει. Θα το κάνει, rebound. Και στην τελευταία επίθεση είναι όλοι για τα βουνά. Βαφιάδης στα 5 στέκεται, εξελεί. Αστυχώς, πάμε Γεράνιο, 2-1. Εξελεί από το κέντρο παραλίγο. Τέλος ότι 10 λεπτού, 11-17 το σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Thank you.
βάση ήταν εξαιρετική. Ο Κιανόπουλος θέλει να εστοχίσει από τις 45 μέρες. Δεν θα μου κάνει το Τυρόπουλος να είναι κερδά. Ωραία πάσα, τελείωμα, άστοχο. Βαφιάδης θα το πάρει και πάλι, θα το βάλει 14-17 με ένα 9-2 εκμένεις από τα βουνά. Λίκης θέλει να περάσει high-low, δεν θα με καταφέρει, κλέψιμο. Βαφιάδης ελεύθερος. Από τις 45 δεν θα κάνει το 2-2. Θα ήταν μεγάλο φίλο αυτό, ναι. Καθώς θα έφερνε πάλι τις δύο ομάδες σε ισορροπία. Ο Τυρόπουλος σε μαρκαρίστη και αστόχησε όμως. Γιώλιος προσχέθηκε, δεν το πήρε. Θέλει να αποστάρει τον κοντήφερο στο Τυρόπουλο. Θα πάει μέσα στο καλάθι, θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια. Δεν υπήρχε φάουλ. Τουλάχιστον δεν δόθηκε. Και στην άλλη πλευρά ένα φάουλ. Δεν είναι πραγματικό. Λιόλιος ελεύθερος για τρεις, δεν θα μπει το σκορ. Χρειάζονται και το σκορ του Λιόλιου τα βουνά. Λίτσις αστοχή. Είναι στα δύο σήμερα. Για τρεις από τον Αγίου στην Κεδονία. Είναι άσχημο και αυτό. Στην πάνω του Τυρόπουλου Ισαία. Θα μπει μέχρι μέσα και θα τελειώσει τη φάση 14-19. Πήρε την εσωτερική μου. Και τελείωσε με λίγα. Παπιάδη με το χέρι του Λίτη μπροστά του. Αστοχή, rebound του Λιόλιου. Παπιάδη θα γυρίσει πάρα πολύ ωραία και θα τελειώσει φάση 16-19. Πολύ ωραία φάση για τα βουνά. Λιόλιος, το Κιανόπουλος ελεύθερο, 45. Δεν θα το βάλει. Πολύ άσχημα το
ατμόσφαιρα του Παντού και πάλι στο Θεόπουλο. Θα κάνει ένα step back πάρα πολύ ωραίο. Θέλω σου κουβέντε να κάνει ένα τέτοιο στον εκεί. Στα τρία δευτερόλεπτα θα εκτελέσει 16-21. Από τον πολύ θετικό έως τώρα ο Παπαδημητρόπουλο. Ο Μανιώτης πήρε την μπάλα και εκτέλεσε. Ήταν μια καλή εκδοχή από την άλλη. 5 λεπτά ακριβώς για τη λήξη του πρώτου χρόνου στο σύμπαντο του Τεκμπάντη. Πάμε σε τώρα. Ακούστηκε ένας πρώτος. Πολύ δύσκολο να πάρει τον πρώτο να στο φύγει. Θα μπει μέχρι μέσα φάουλ. Δύο βολές από μαζά. Μέσα η πρόση, 17-21 το σκορ. Άστο και δεύτερη λέγοντας του Παθή. Ο Λαγοπάτης γίνει και δυσμένος όμως. Ο συνήθως στο ριβάνο του Λαγοπάτης δεν θα είναι ποτέ μάτι. Παύλο ξαναπέχει. Ο Παπαδημητρόπουλος απ' τη γωνία θα εκτελέσει όμως και πάλι 17-23. Ο Παύλος πέρασε το παρκέ και σε δύο φάσεις που έχει πάρει μέρος έχει βρεθεί άτσαλα στο παρκέ. Μαντάς τώρα γυρνάει αστοχή. Παύλος παίρνει ένα πικ, πασάρι στο Σιδηρόπουλο, ο οποίος αυτή τη φορά θα προσποιηθεί και θα μπει μέχρι μέσα ούτε τώρα. Λαγοπάτης όμως δεν αφήσει. Τίποτα δεν πάει καλά στο Σιδηρόπουλο, ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λαγοπάτης για τρεις. Θα τον πάρει το 18-26. Για ακόμη μια φορά ο Λαγοπάτης είναι από τους διακριθέντες στον Τεκ Μπάντι. Λιόλιος από τον Παπαδημητρόπουλο στο φως. Δύσκολη προσπάθεια να πάρει το φάουλ. Δύο βολές με τον του
επαφή μετά την είσοδο του και πάλι στο παρκέ. Βάνα τελικά φτάνει στον Παπαδημητρόπουλο, Λαγοπάτη, Γεράνιος, εσχολούσε λίγο η επίθεση των Τεκβάτη, Γεράνιος, ήταν αυτοί πριν πόντων, Λαγοπάτης είναι εκεί. Πραγματικά φανταστικός, Γεράνιος, προσποιείται. Κάνει τα πάντα και στην άμυνα και στο κούδες και στο rebound είναι παντού. Γεράνιος τώρα, πάρει το Μακιάκο. Είναι πιο κοντόκομος, είναι πολύ δυνατός και γυρνάει Λαγοπάτης. Το φόλο απίστευτο. 18-28. Εκεί Λαγοπάτης και σε αυτό το rebound. Γεράνιος, ο Παπαδημητρόπουλος για δύο και αρχένας. Τα 8-30, σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν προβάδισμα καλό, θα λέγαμε, του Τεκβάτη. Στους 12 αυτή τη στιγμή διαφορά. 1-25 πριν τη λήξη του πόδινου χρόνου. Έχουμε επαναφορά τη sideline με τον Παπαδιάτη. Λούλιος, ματάς από τη βολή, θα σου κάνει γιατί δεν θα μπει. Γεράνιος. Παύλος. Γεράνιος, η μπάλα περίεργα πολύ ωραία και τώρα είναι το 5-2. Εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο για τους πρωταθλητές. Μαντάς και πάλι για δύο. Αυτή η Λαγοπάτη στο ριμπάλι. Με τον Βαφιάδη, έδειξε την επαναφορά. Αυτά.
45 για 3 αστοχή. Πάρα λίγο να κάνει το λάθος του Ισαΐα. Τελικά η μπάλα φτάνει στα τέλεια της Κάλτσου. Σωτηρόπουλος Λίτσης. Τη λήξη του χρόνου, άσχημα το τελείωμα. Πάλα φτάνει στα χέρια του Νοφεάδη. Και νέα επίθεση για τα βουλά. Το σύν 14 ήταν πάντα το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλή είσοδο. Λίξης τώρα μαζί από το rebound. Εκτελεί από 45, ούτε τώρα. Συνδυασμένος είχε μαζί δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο Βαφιάδης πίσω από αυτήν και στο λέξη. Αστοχή Ακιούς. Πρόκειται πάλι και πάλι στο Βαφιάδη. Στο Φιανόπουλος ενέχει 23-34. Thank you.
μέσα. Σωτηρόπουλος στον ενθουσιασμό, δεν θα σκοράρει. Thank you.
Για την κάμερα αυτός είναι. Εδώ Γιάννη δεν... όπως είναι. Απλά τραβάω εντωμεταξύ, δεν κάνω κάτι. Ε? Ακούγομαι. Αν το έχεις εικόνες αυτό. Αυτό. Τώρα αυτό γράφει. Το γράφει. Πού είσαι. Αυτό το τελευταίο. Τώρα. Γιατί δεν μιλούσα πολύ, το είχα... νομίζω ότι δεν... μιλούσα σε κάποιες φάσεις, αλλά το είχα ψηλό... Πού φύγει, και ακούγεσαι και τώρα. Thank you.
Γεωργιάδης πίσω από τα screen θα εκτελέσει, θα στοχίσει, rebound αμυντικό και ο Γεράνης τώρα θα τρέξει στην άλλη πλευρά, θα τελειώσει με το αριστερό. Άτυχος, πολύ άτυχος ο Γεράνης, πολύ όλος τον μπάλα. Βαφιάδης, μαντάζ για τρεις, δεν θα το πάρει ο Βαφιάδης το επιθετικό rebound τον φάουλ. Βαφιάδης στη συμπληρωματική βολή. Οι Tech Bandy έχουν ένα προβάδισμα 13 πόντων που του δίνει ένα μαξιλαράκι θα λέγαμε. Συνέχεια εδώ η πάσα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θα μπορούσε να προλάβει. Ναι, αντιμετωπιστή για τον ομάδα των κοινών του Παπα-Νικολάου. Θα εκτελέσει για τρεις. Αν ήταν σημαντικό, όταν έμπαινε μαντά στο επιθετικό rebound, δεν θα το βάλει. Λίπτης πήρε το rebound. Παπα-Δημητρόπουλος θα περάσει από το κέντρο εξαιρετικά. Θα μπει μέχρι μέσα. Τελείωσε, αλλά άστοχα. Λίλος μαζί. Παπα-Νικολάου, δύσκολη προσπάθεια στο χτί. Και έχουμε κάποια στιγμή πάλι τον Παπα-Νικολάου. Αγίους βρίσκεται στην αναφορά, μπαίνει στο Μαντά. Βαφιάδης για τρεις, ούτε θα. Rebound του Λίτη. Rebound του 3 από Γεράνιο. Ισαΐα, πάρα πολύ ωραίο deflect του Μαντά. Παρ' όλα αυτά η μπάλα παραμένει στη χέρια παιχτών του Εκπάντη. 52 πριν τη λήξη. Δύσκολο να πάρει το Γεράνιο. Νομίζω πρέπει να... φοβερή πάσα τώρα του Γεράνιου. Ένα floater πάρα πολύ ωραία. 39-54. Νομίζω τα βουνά πρέπει να ανεβάσουν την επιθετική της απόδοση. Εδώ ο Λιόλιος στο χ, Ισαΐας στο transition, ένας by 2 είναι. Τελικά βγαίνει προς τα έξω, ο Σάρις του Γεράνιου. Αυτός δίνει εξαιρετικά την συμφωνία, Σκάλπερ έχει πατήσει την πλάγια καρδιά. Με το Λιόλιο να είναι στην επαναφορά. Βαφιάδη. Μαντάς. Και ένα από δύο φόρτων δεν είναι καλό. Λίτης ένα ακόμη ριπάου. Και η μπάλα στην χέρια του Γεράνου. Πολύ ωραία πάση για τον Παύλο. Εκείνος κάνει την μπάλα. Ισαΐα. Στα 5 δευτερόλεπτα Λίτης γυρνάει, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν ήταν εύκολο να πει. Λιόλιος, όχι, Βαφιάδης τώρα στην άλλη πλευρά. Λιόλιος, θα τελειώσει τη φάση. Ωραίος συμβολισμός για την ομάδα των κοινών. Και 41-54. Πάλι επειδή αφήνει τον Βαφιάδη να τον σταματάει ο Ισαΐας ο φάουλ. Το Χιανόπουλο Μαντάς πήρε την μπάλα του 45, εκτέλεσε για 2, αστόχησε Βαφιάδη στο rebound και δίνει 6 στο Λιόλιο, ο οποίος εκτελεί άστοχα. Λίτης ένα ακόμη rebound. Παύλος είναι 3-2, Γεράνια στη γωνία, deflection του Λιόλιου και κατοχή και πάλι με τους Tech Bandy με 15 δευτερόλεπτα.
Παύλος. Λείπει σοφός, ωραία πάσα για τον Παύλο, ο οποίος θα χάσει και θα βγουν να κερδίζουν την κατοχή. 5-47 πριν το τέλος. Το Γεωργιόπουλο πάνω του, ο Αφιάδης Ματάς ελεύθερος, μεγάλος του Ματά, πολύ σημαντικό, που ίσως δίνει κάποια ψυχολογία στην ομάδα του, ήταν αυτό που χρειαζόντουσαν αυτή τη στιγμή. Γεωργιόπουλο, πάρα λίγο να κάνει βήματα τελικά, πάσαρε στο λίπι. Γεράνιας παίρνει ένα πίκ και θα χάσει την μπάλα το Βαφιάδη. Εκνηδιασμός με τον Γεωργιόπουλο να τρέχει και να προλαβαίνει. Φανταστική άμυνα. Και τώρα έχουμε φάουλ. Το έκανε ο Αγγιούς για να σταματήσουμε το πίσω. Παραλίγο να του φύγει η μπάλα, τελικά πάσαρε στον Παύλο. Φυσικά δεν μετράει αυτό. Βαφιάδης με την μπάλα. Κρίσιμο, τελευταίο πετάλεπτο. Στέκ μπάτι να είναι στο θέση ισχύος. Στα βουνά όμως να θέλουν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Ο Λιώδης κερδίζει ένα φάουλ. Ήταν μόλις το τρίτο ματικό. Άρα ήταν φορά από το baseline του Βαφιάδη. Βολεύτηκε να βρει πάσα, τελικά έβγαλε έξω τον Κιανόπουλο. Με 10 δευτερόλεπτα ακόμα στο Κιανόπουλο για 3 βολές. Και να δούμε. Πρώτη βολή λοιπόν. Είναι ευστοχή, 45-54 διαφορά παίκτη σε μονοψήφιο μετά από ώρα. Τρεις στις τρεις, 47-54. Και για να δούμε μήπως το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Από εκεί που ήταν στους 15 πριν λίγο. Λίτη κάτω από το καλάθι. Γεωργιόπουλος, ωραία κίνηση. Γεράνιος ελεύθερος για 3. Πολύ μεγάλο τρίποντο από το Γεράνιο, 47-57. Σε αυτές τις φάσεις θα μιλήσει και η πείρα του, αλλά και το clutch gene που λέμε. Λόγια σε πάει στις βολές από το μεταξύ. Εύστοχη, πρώτη 48-57. Ισαΐας ετοιμάζεται για το στέκ μπάντι. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το τελευταίο τετράλεπτο. Προς το παρόν την αλλαγή του Ισαΐα έναντι του Λίτη,
με τους τεκπάδι να χαμηλώνουν πάρα πολύ το σχήμα τους. Με τον Γεωργιόπουλο να παίζει 5 αυτή τη στιγμή και έχουν στο παρκέ 4 γκάρ. Γεράνια μέχρι μέσα χάνει την μπάλα πέντε. Ματάς, βαθιάζει, Παπα-Νικολάου για 3. Μέσα από τον Παπα-Νικολάου, απίστευτο, 52-57. Και έχουμε time out, εσπευσμένο, επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Για 3, θα ήταν πολύ μεγάλο ανέτοιμο. Δεν μπήκε και ο Γεράνιος τώρα φεύγει στην άλλη πλευρά. Πολύ ωραία κίνηση, ανάποδο λέει, άστοχο, Λιόλιο στο rebound. Μαντάς. Παπα-Νικολάου, από το ίδιο σημείο που εστόχισε πριν, δεν θα το κάνει αυτή τη φορά. 2 χαμένες ευκαιρίες για τα βουνά, για να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του ρόλου αγώνα. Σκάλτσα. Στα 6 δευτερόλεπτα θα σταθεί, θα σουτάρει από πολύ μακριά. Απίστευτο σουτ, 52-61, που ίσως να κρίνει και το παιχνίδι τώρα αυτό το σουτ. Αν δεν δούμε κάτι δραματικό στο φινάλε. Παπα-Νικολάου τώρα, στο Φιανόπουλο, διστάζει μέχρι μέσα, Λιόλιος. Βαθιάδη, πέρασε, τέλεσε για 2, πάρα πολύ ωραία κίνηση, 54-61. Γεράνιος.
μπροστά στο χέρι του Σοφιανόπουλου, αστοχή, λόγιο στο rebound. Ενδεχομένως τίποτα να μην έχει τελειώσει. Προφιάζει, πολύ ωραία σταυρωτή, περνάει, πήρε το foul. Είναι βολές. Μέσα η πρώτη. Δύο στους δύο και 56-61. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Λίτης. Γεράνιος. Έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Ο Σκάλτσας και βάζουν ακόμη μια άμυνα από τα βουνά. Ένα και 23 ακόμα. Το συν 5 η τεκ βάζει. Λιόλιος για 3 από 45. Δεν μπήκε. Ακόμα. Μέχρι μέσα ο Σκάλτσας θα τελειώσει τη φάση. Δεν υπάρχει ανανέωση του χρόνου. Δεν υπάρχει ανανέωση του χρόνου. Την μπάλα είναι για τα βουνά, σωστά. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Χρειάζεται οπωσδήποτε σκορ στα βουνά. Βαφιάδη. Δίστασαν και ο Λιόλιος και ο Βαφιάδη. Τελικά όταν ο Βαφιάδης πήγε να το πάρει, είχε επιδείξει πρώτα και συνέχεια έσπασε την μπάλα. Οπότε σημαίνει ακυροποίημα. Και έτσι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ομάδα των βουνών. Ενδεχομένως τώρα η Tech Party να πέσει και με το χρόνο. Σχεδόν 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Ισαΐας Παύλος για να το τελειώσει από τη γωνία. Κακό του. Λιόλιος. Μέχρι μέσα φάουλ. Άκουπα στις βολές ο Παναγιώτης Λιόλιος. Έτοιμος για την πρώτη στα 21 και 6. Μέσα. 57-61. Αν τη βάλει το μάτι πάει στο τρίποντο. Και έπειτα στο παιχνίδι των βολών όλα μπορούν να συμβούν. Δεν μπήκε. Και πάτησε πρώτο Βαφιάδης. Το οποίο σημαίνει κατοχή για το κουμπάντι. Προσπάθησε να κλείσει ο Βαφιάδης, δεν τα κατάφερε, δεν κάνει το φάουλ και είναι τέταρτο μαρικό. Σκουπίζεται και λίγο το παρκέ. Thank you.
θα γίνει επαναφορά. Μύτης η μπάλα, δεν του γίνεται φάουλ. Παπαδημητρόπουλος, μόνος με το καλάθι, δεν ξέρω τι κάνει με το βουνό. Πάντως δεν έκανε φάουλ, Παπα-Νικολάου. Κλέβει ο Γεράνιος και τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι. 57-63 θα είναι το τελικό σκορ. Νίκη για τους Tech Bandy. Δύσκολη εν τέλει. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Θα βγουν να κρατάνε την πολύ καλή τους εμφάνιση στο δεύτερο μήχρονο. Και από εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ.